Στέργιο, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Κώστα, γεια σου. Καλησπέρα. Πόρε, Στέργιο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πόρε, Κώστα. Πόρε, Στέργιο. Πραγματικά. Πραγματικά. Τι γίνεται, πώς ήταν και τα πράγματα, τι είδατε. Κοίταξε, είδαμε μια πολύ επαγγελματική δουλειά. Δεν θα επιδοθώ σε υπερβολές. Έντονες ασκήσεις, όχι μεγάλη ποικιλία, αλλά εντάξει, ο Λουτσέσκου είναι προπονητής που θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του μέσω της επανάληψης. Είναι της φιλοσοφίας ότι αν το κάνεις το ίδιο πράγμα 200 φορές, θα το μάθεις. Θα σου βγει πάρα πολύ καλά στο γήπεδο και θα σου βγαίνει και άνετα και χωρίς πολλή σκέψη. Είδαμε συνέπεια, είδαμε καλές προσπάθειες από πλευράς των ποδοσφαιριστών, άλλοι καλύτερα, άλλοι λιγότερο καλά. Δυστυχώς είδαμε δύο τραυματισμούς, του Ολιβέρα και του Ελκαντουρί. Ναι. Είδαμε ποδόσφαιρο, είδαμε ωραία διαστήματα για τον ΠΑΟΚ, είδαμε άσχημα διαστήματα. Γενικότερα ήταν μια καλή προετοιμασία που θα ήταν άριστη αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός του Ολιβέρα και του Καντουρί. Θα μιλούσαμε για μια άρτια προετοιμασία. Δεν είδαμε πολλές αφήξεις ποδοσφαιριστών καινούριων, παρά μόνο την καθυστερημένη ενσωμάτωση, δικαιολογημένη βέβαια λόγω έξτρα άδεια, του Κούρτιτς, του Αντρία Ζίβκοβιτς. Είδαμε τον Μπίσεσβαρ τελευταία μέρα να έρχεται στο Άμπελτον και να υπογράφει. Είδαμε και την εσπεσμένη αύξηση του Γιώργου Κούτσια. Για να πάμε στα μεταγραφικά, Κώστα, να μην το υπεραναλύουμε. Έχουμε μέρες. Δεν θα πάρω έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές. Θα πω απλά ότι οι παλιοί ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους. Βγάλαν μια άνετη προετοιμασία και τα περισσότερα τα κάναν σωστά παρά λάθος. Αναφέρομαι στον Ελκαντουρί, στον Αντρίγια, στον Κούρτιτ, στον Νίγκασον, στο Βιερίνια στη δεύτερη εβδομάδα που επέστρεψε ο αρχηγός από τον τραυματισμό που κουβαλούσε από πέρσι. Και είδαμε πιτσιρικάδες με πολύ δίψα, με πολύ ενθουσιασμό, με πολύ όρεξη για μάθηση, Κώστα, καθώς μερικοί μοιάζουν για μαθητές, ειδικά ο Ντάντας. Είχε πλάκα όταν έδινε οδηγίες στον Κούτσια στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής, γιατί είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος ο Ντάντας από τον Κούτσια. Αλλά αν τους ζήσεις έξω, θα πιστέψεις ότι ο Κούτσιας είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος του Ντάντας. Δεν είδα τους καινούριους κάποιον που να με εντυπωσιάσει. Και να σου πω, Κώστα, ο Κουαλιάτα είναι. Ναι, θυμίσου το και τα λοιπά. Ή ο Ντάντας είναι. Όχι, κάναν καλή προετοιμασία. Παλεύουν να κερδίσουν τη θέση στο γκρουπ. Ασφαλώς δείξανε καλά χαρακτηριστικά. Και ο Ντάντας με την καλή περιστροφή του, την ικανότητα να βλέπει γήπεδο, την γρήγορη σκέψη του, την γρήγορη πάσα του. Ο Κουαλιάτα μετά από 2-3 μέρες και το πρώτο φιλικό που δεν φάνηκε ιδιαίτερα, αρχίζει και ξεδιπλώνει και αυτό το ταλέντο του, με ταχύτητα, με τον τζαμπουκά που έχουν συνήθως οι Ουρουγουανοί και καλή επαφή με τα δίχτυα. Ναι. Δεν προλάβαμε να δούμε πολύ Αντρέ Ρικάρντο, που σκόραρε με μια ωραία κεφαλιά στο πρώτο φιλικό με την Κόαχε Τίκλης, καθώς το παιδί είχε 6 μήνες να κάνει προπόνηση με ομάδα. Τον είχε πετάξει εκτός η Φαμαλικάο όταν έμαθε ότι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και δεν ανανέωσε μαζί της. Οπότε πήγε πιο χαλαρά στη δεύτερη εβδομάδα με ατομικό πρόγραμμα. Αλλά και αυτός άφησε καλά στοιχεία. Ο Ράφα Σοάρες, ένας ισορροπημένος μπακ που δεν σε εντυπωσιάζει, αλλά νομίζω θα την κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Εγώ λίγο προβληματισμένος από τους νέους παύλα παλιούς Σάστερε και Φιλίπε Σοάρες είμαι. Ναι. Το έχω ξαναπεί, είναι ενδεικτικό το ότι σε κάποια φάση φάνηκε να χάνει ο Σάστερε τη θέση του από τον Τζίμα, ο οποίος δεν είναι δεξιός μπακ, είναι το παιδί μεσοεπιθετικός, αλλά την ξαναβρήκε γιατί χρειάστηκε ο Τζίμας να παίξει μπροστά λόγω του τραυματισμού του Ολιβέιρα και της αποχώρησης του Τσόλακ. Θα πρέπει λίγο να κάνει κάτι καλύτερο ο Σάστρε, που αν μη τι άλλο έχει μια πολύ καλή σέντρα όταν βγαίνει μπροστά, δηλαδή και στις προπονήσεις και στα φιλικά θα κάνει μια στοχευμένη σέντρα και όχι μια σέντρα στο γάμο του Καραγκιόζη, αλλά λίγο αμυντικά θα πρέπει να βρει τους σωστούς χρόνους, γιατί αν κάνεις επέμβαση σε λάθος χρόνο ή θα χάσεις τον παίχτη ή θα κάνεις φάουλ. Εκεί νομίζω εντοπίζεται το ζήτημα για τον Σάστρε, που είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ξαναλέω, εμένα λίγο με προβληματίζει. Και ο Φιλίπε Σοάρες, ένα παιδί που τον έβαλε στο 10 ο Λουτσέσκου, είτε από επιλογή είτε λόγω λειψανδρίας στο 10, δεν το γνωρίζω ακριβώς για να πω. Αλλά πέρα από τον ενθουσιασμό του, την πολύ μεγάλη προσπάθειά του, υπήρξαν φάσεις ακόμα και στις προπονήσεις που στην τελική απόφαση δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Είτε την κάνει σε λάθος χρόνο, είτε παίρνει τη λάθος απόφαση πότε να πασάρει, πού να σουτάρει,
και πού να πασάρει. Αλλά ασφαλώς είναι νωρίς. Δεν τους λείπει ποιότητα, δεν το συζητάω, αλλά θα πρέπει λίγο να ανεβάσουν κάποια πράγματα, γιατί σιγά σιγά θα γίνει πιο έντονος ο ανταγωνισμός. Ειδικά στη θέση του Φιλίπε Σοάρες με τον Μπίσεσβαρ, τον Σολτέδο, τον Νέιρα, γενικότερα τον Άρεϊ, Νέιρα είπα, τον Άρεϊ. Νάρεϊ. Θα υπάρχει ανταγωνισμός. Και θα υπάρχει και έντονος κιόλας ανταγωνισμός. Ο Κοτάρσκι προστατεύθηκε στο πρώτο φιλικό, στα υπόλοιπα που έπαιξε δεν τον είδαμε να κάνει τη μεγάλη επέμβαση, δεν χρειάστηκε να πάει δηλαδή μπάλα στο παραθυράκι και να δούμε αν έχει καλά ανακλαστικά, ναι, ή όχι. Το λέω για πολλωστή φορά ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω από τους προπονήσεις έναν τερματοφύλακα, γιατί όλοι τα πήγαν εξαιρετικά, δέχτηκαν πολλά γκολ, βγάζανε και πολλές φάσεις, στους αγώνες μετράει η ικανότητα, και δεν είμαι ειδικός στους θεματοφύλακες για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται, αλλά πρέπει να καταγράψουμε την πολύ καλή ικανότητά του με τα πόδια, είτε αν θέλει να κάνει μικρή πάσα, είτε μεσαία πάσα, είτε μεγάλη πάσα, στο κομμάτι αυτό που ήταν βασικό για την επιλογή του ανάμεσα από 20 θεματοφύλακες. Τα πήγε περίφημα ο Κροάτης, και παρότι στην πρώτη εβδομάδα έδειχνε να έχει ένα μικρό μειονέκτημα έναντι του Ζήφκο Ζήφκοβης, στη δεύτερη εβδομάδα νομίζω πήρε το προβάδισμα για να τον δούμε την μεθεπόμενη Πέμπτη στη Σόφια, βασικό τον Κοτάρσκι. Ο Κουλιαράκης εντυπωσίασε, νιώθεις ότι είναι 2-3 χρόνια στην ομάδα, δεν λέω κάτι παραπάνω γιατί είναι πολύ νωρίς. Ο Παναγιώτου θα έχει τα επόμενα χρόνια την ευκαιρία του, και αυτός πολύ καλό στόπερ, απλώς πέσαν τα φώτα πάνω στο Κουλιαράκι και λόγω του ενδιαφέροντος που έδειξε η ομάδα της Bundesliga διερευνητικού χαρακτήρα. Οι τερματοφύλακες θα πήγαν καλά, και ο Ταλιχμανίδης και ο Μπαλωμένος. Γενικότερα είχαμε μια ισορροπημένη προετοιμασία, με τα στραβά της να είναι, όπως είπα και το κλείνω, ο τραυματισμός του Ολιβέιρα, 3-4 εβδομάδες εκτός λόγω σπασμένου πλευρού. Ο ίδιος βέβαια, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, στο φιλικό με την Σταντάρ μας έλεγε πριν τη σέντρα ότι σε 2-3 εβδομάδες θα είμαι έτοιμος, μακάρι να είναι έτσι. Αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάποια επέμβαση στο πλευρό, ούτε να μπεινάρθηκας. Χρειάζεται ακινησία για να κολλήσει καλά το πλευρό και να μην το κουβαλάει ένας παίκτης ή ένας άνθρωπος για όλη του τη ζωή. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Όσο πάντως ήμουν δεξιά και αριστερά, εκτός και εντός των τυχών, Στέριο, σε διακόπτω, αλλά για τον Κουλιαράκι που έκανε την αναφορά. Διάβαζα κι εγώ, έβλεπα εκεί, άκουγα και τα λοιπά, άκουγα τις εκπομπές και αυτά. Ένα παιδί το οποίο πιστεύεις αξίζει αυτής της προσοχής, κάτι για πώληση διάβαζα, πωλητήριο 15 εκατομμύρια ευρώ και τα λοιπά. Της προσοχής μας και της προσοχής ομάδων την αξίζει. Ναι. Αλλά 15 εκατομμύρια ούτε απ' έξω, Κώστα. Ούτε απ' έξω. Δεν υπάρχει ομάδα που να ψωνίσει στόπερ από την Ελλάδα. Ναι. Από την Ελλάδα έχει σημασία, χωρίς να έχει παίξει μισό επίσημο παιχνίδι με την πρώτη ομάδα και να δώσει 15 εκατομμύρια. Πρέπει να είναι ο μάγος του μάγου. Πρέπει να, δηλαδή, τι να σου πω, να μην περνάει ούτε κουνούπι από την άμυνα. Ναι. Αν ήταν παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ ή του Άγιαξ, και πάλι νομίζω τα 15 εκατομμύρια για παίκτη που δεν έχει παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο, μάλλον σε επίπεδο πρώτης ομάδας, είναι πολλά. Εντάξει, ναι. Αλλά το ότι με συμμετοχές στην πρώτη ομάδα φέτος και του χρόνου μπορεί να εξελιχθεί σε έναν σούπερ ποδοσφαιριστή και ο ΠΑΟΚ να βγάλει 5, 10, 15 εκατομμύρια, ασφαλώς και μπορεί, είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, πολύ σοβαρό, σε εντυπωσιάζει έτσι με την οριμότητά του εντός και εκτός γηπέδου, και αν μη τι άλλο, Κώστα, σαν λαός, ενώ το μπάσκετ βγάζει θεματοφύλα προπονητές, εμείς βγάζουμε στόπερ σαν έθνος. Ναι. Μανολάς, Παπασταθόπουλος, και αν πάμε λίγο πίσω, ποιον άλλον είχαμε βγάλει, τον Δέλα, Καψί. Πολλούς στόπερ, πολλούς Καψί. Γενικότερα στόπερ βγάζουμε. Το Κυριάκο Παπαδόπουλο που έκανε σημαντική καριέρα πριν επιστρέψει στα μέρη μας. Το Χατζηδιάκο που είδαμε στο φιλικό με την Αλκμαρ. Το Μαυροπάνο. Στόπερ βγάζουμε, δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ πάντως δυνατό παιδί, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα τίποτα στην καριέρα του. Ναι. Αξίζει τον κόπο πάντως. Αξίζει τον κόπο, εντός αγωγικών, μου επιτραπεί έκφραση κόπος. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί η ομάδα. Έδειξε το παιδί ότι έχει δυνατότητες. Γενικώς, Κώστα, όλα τα παιδιά των Ακαδημιών, το λεπτό σημείο είναι πότε θα καταλάβουν ότι δεν είναι φτασμένοι από τα 17 τους και τα 18 τους, και ότι πρέπει να στρωθούν στη δουλειά, να κάνουν πέρα όλα τα υπόλοιπα. Δεν σου λέω να κλείσουν σε μοναστήρι, αλλά η υπερβολή από τα 17-18 δεν οδηγεί πουθενά, και να προτιμήσουν
τον δύσκολο δρόμο από το να πάρουν μια μεταγραφή στα 17, 18, 19, να γεμίσουν τον τραπεζικό λογαριασμό, αλλά να μην βοηθηθεί στην καριέρα τους. Ναι. Γενικώς οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν πολύ ταλέντο, αλλά πρέπει και τα παιδιά να είναι σοβαρά και ο ΠΑΟΚ να τα εμπιστευτεί. Αλλά ξαναλέω, κανένας δεν έγινε φτασμένος από τα 17. Και για να κλείσουμε το θέμα με ένα παράδειγμα που ξέρω σου αρέσουν, επειδή είναι και στόπερ ο παίκτης που θα αναφερθώ, τη σεζόν το καλοκαίρι του 17, πριν έρθει στην ομάδα ο Λουτσέσκου μετά την προετοιμασία, επιμερών λοιπόν των λίγων ημερών του Στανόγεβιτς στην Ολλανδία, μας έκανε κλικ και τον προπονητή ο Δημητρίου, ο στόπερ του ΠΑΟΚ τότε της Β' ομάδας, πολύ καλή προετοιμασία, πολύ καλό στα φιλικά. Μας έλεγε ο Στανόγεβιτς και με λίγο υπερβολή ότι αν αυτός ο παίκτης τον είχα στην Παρτιζάν, η οποία εμπιστεύεται τους παίκτες της και λόγω οικονομικής έτσι δυσκολίας, θα τον πουλούσα 15 εκατομμύρια. Ο Δημητρίου, καλός εκείνη την περίοδο, θα πω για τον εαυτό του, πήρε την απόφαση μετά από ένα χρόνο μάλλον να πάει στη Βασιλεία και να μην παραμείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν πολύ μεγάλη διαφορά του συμβολέου που του έδινε ο ΠΑΟΚ με το συμβόλαιο που του έδινε η Βασιλεία. Ναι. Δυστυχώς όμως η εξέλιξη του Δημητρίου δεν ήταν καλή. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Πέρσι ήταν στον Πασαραϊκό, φέτος δεν ξέρω πού θα αγωνίζεται. Έχω χάσει λίγο τα ίχνη του. Εντάξει, καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι πολύ μακριά ο δρόμος ο λανθασμένος. Ναι. Γιατί ο μάνατζερ θέλει, Κώστα, το ξέρεις και εσύ από τον μπάσκετ, θέλει να έχεις συνεχώς μετακινήσεις για να παίρνει και την προμήθειά του. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν πέφτεις από τα σύννεφα. Δεν ξέρω αν πέφτεις από τα σύννεφα. Διαβάζω τώρα ανακοίνωση του Βόλου. Δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές. Συνεχίζει ο Αχιλλέας Μπέος. Απίστευτο. Φοβερό. Απίστευτο. Δεν το περίμενα καθόλου. Κώστα, δεν. Πραγματικά. Είναι ένα σοκ. Αυτό και αν είναι είδηση. στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αυτό και αν είναι. Είναι ένα σοκ πραγματικά. Είναι ένα σοκ πραγματικά. Δεν το περίμενε κανένας. Όχι, δεν το περίμενε. Κανένας. Δεν το περίμενε κανένας. Λοιπόν, με το. Είναι εκπληκτικό το πώς 2, 3, 4, 5 παράγοντες κάθε καλοκαίρι φεύγουν και κάθε καλοκαίρι μένουν, ναι, ρε φίλε, στο μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, μην πάρουμε τώρα τον κύριο Πανουριά, πόσες φορές είπε πουλάω τη Λαμία, ή τον κύριο Σπανό, ναι, δεν μπορώ άλλο, πουλάω τον Ατρόμητο, ή τον κύριο Μπέο, δεν μπορώ, πουλάω τον Βόλο. Κάτι έχει, Κώστα, το ελληνικό ποδόσφαιρο και κρατάει τους επενδυτές όπως τραβάει το μέλι της μύγες ή της μέλισσης. Λοιπόν, ή κάτι ωραίες άλλο. Λοιπόν, μάλλον κάτι άλλο. Μάλλον κάτι άλλο. Ναι, ναι, μάλλον κάτι άλλο. Λοιπόν, μιλούσαμε λέει και με όμιλο επιχειρηματιών και με ένα φυσικό πρόσωπο που επέδειξαν ειλικρινές ενδιαφέρον, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφόρησαν και η ομάδα συνεχίζει με το υπάρχον ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη σημερινή διοίκηση υπό το Δήμαρχο Βόλου, κύριο Αχιλλέα Μπέο. Καλή επιτυχία. Όπως θα έλεγε ένας φίλος σου, είναι οριστικό, Κώστα. Ένας κολλητός σου, είναι οριστικό. Έχεις άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Το λέει ο Μπέος. Το λέει η ομάδα του. Το λέει η ομάδα. Λοιπόν, στο Βόλο και στον κύριο Μπέο. Τώρα, τα προετοιμασία σας καλύψαμε. Ναι, με τα γραφικά. Σολτέλδο. Καταρχήν να πω έτσι με πάρα πολύ αγάπη στους φίλους μου και στους φίλους του Λίμπερο. Μην τρελαίνεστε διαβάζοντας τον κάθε απίθανο και τον κάθε πιθανό. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει παιδιά Καβάνη στο κάδρο, δεν υπάρχει Πίτσι. Σταματήστε να διαβάζετε ιστοσελίδες που πραγματικά πίσω κρύβονται 12χρονα παιδάκια. Δεν το λέω με κακία, αλλά θέλουν να κάνουν το κομμάτι τους οι 14χρονους. Ναι, σταματήστε να τρελαίνεστε, σταματήστε να διαβάζετε φόρουμ αμφιβόλου ποιότητας. Σταματήστε γενικότερα, γιατί μόνο κακό κάνετε στον εαυτό σας. Και ορισμένοι από εμάς κουράζεται και εμάς, Κώστα. Το λέω αυτό στους πραγματικούς φίλους μου. Ναι, Στέργιο. Με αγάπη. Ναι, Στέργιο. Δηλαδή, αν μου στείλουν και που μου στέλνουν οι φίλοι μου ότι το πάω, πάρ τα όλα, μην αφήνει τίποτα, blogspot.com γράφει για τον Καβάνη, το πινελίκι πέφτει σύννεφο, γιατί έχω κουραστεί πλέον να απαντάω σε δημοσιεύματα που δεν ξέρει κανείς ποιος κρύβεται από πίσω. Βέβαια, υπάρχουν και επιφανείς και επώνυμοι που λένε το κομμάτι τους. Δηλαδή να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Καβάνη. Ναι. Εγώ λέω να πάρει τον Εμπαπέ. Βέβαια. Του χρόνου. Έχασε τον Πογκμπά που πήγε στην Γιουβέντους. Ανακοινώθηκε σήμερα. Το χάσαμε. Θα μπορούσαμε να πουλήσουμε 800.000 φανέλες Πογκμπά και να βγάλουμε τη μεταγραφή. Λοιπόν, σταματήστε λοιπόν να ακούτε. Αν θέλετε να είστε ήρεμοι, αν θέλετε να τυραννιέστε και να κάνετε όνειρα. Βέβαια, όλα αυτά για να το σοβαρέψουμε και να το κλείσω.
δημιουργούν και ένα κλίμα. Δηλαδή, όταν κάποιος το κάνει μέσα κτήμα του ότι ο ΠΑΟΚ θα φέρει τον Καβάνη και φέρνει έναν ποδοσφαιριστή από τη Β' Ισπανίας, κάπως νιώθει. Ναι, σου λέει. Ότι τον πρόδωσε ο μεγαλομέτωπος. Μα δουλεύουν και τα λοιπά. Ναι. Μα δουλεύουν. Ναι, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν τυχαίο αυτό που είπα για τον Β' Ισπανίας, γιατί είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει, δεν ξέρω, σήμερα, αύριο, να έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Μπράτον Τόμας. Ο Τόμας, ναι. Δεν λέω ότι είναι ο σούπερ ποδοσφαιριστής, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον ξεγράψω πριν καν φορέσει τα ασπρόμαυρα. Εγώ πάντως όταν τον άκουσα, γιατί... να πω την αμαρτία μου, νόμιζα ότι είναι μπασκεμπολίστας. Μπράντον Τόμας. Ό,τι πρέπει όνομα για Αμερικανό μπασκεμπολίστα, 2-3 τεσάρι. Και ένας κοινός μας φίλος από τον ΠΑΟ, Κώστα, το ίδιο μου είπε. ναι, μα λογικό δεν είναι. Τα φιλιά μας. Μπράντον Τόμας, λέω αμάν. Αμάν, λέω forward, λέω πήρε ο ΠΑΟ. Λέω 2-4 Αμερικανός. Μπράντον Τόμας. Μια χαρά. Ο σημερινός είναι καλός, Κώστα, και ξαναεπιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Καλά εσύ. Δεν πρόλαβα να τσεκάρω. Καλά εσύ. Δεν πρόλαβα να τσεκάρω. Καλά εσύ. Έχει όρεξη, έχει φιλότιμο. Έχει κίνητρο. Ταλέντο έχει. Έχει σουτ. Έχει σουτ. Σημαντικό. Στις βολές δεν θα μας βγαίνει το μάτι, δηλαδή στις βολές. Μη λέω ονόματα τώρα. Έχει 46% τρίποντο. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά βέβαια άλλο το τρίποντο. Βολές. Βολές τι έχει. Δεν είναι ψηλό που σουτάρει με κουτάλα. Α, ωραία. Έχει πάνω από 60. Λοιπόν, αν αρχίσω με Κώστα να μιλάμε για τον μπάσκετ, δεν έχουμε κάνει στον αέρα μπασκετική κουβέντα εδώ και πολλές μέρες μαζί. Θέλουμε και μια μισή ώρα από την επόμενη εκπομπή. Αυτά που συμβαίνουν. 79,2% βολές. Ωχ, μας κάνει. Τελειώσαμε τώρα, σου λέω. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Κυπελούχος Ιλανδίας. Κυπελούχος Ιλανδίας. Δύσκολο το κύπελο Φιλανδίας. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Έχεις καθόλου. Εννοείται, μιλάμε για κατάκτηση. Υπέρβαση. Παίζει η Πάσα με την Φρολούντα και τη Ρέκια Βίκο. Άλεσουτ. Άλεσουτ, Δανία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σκανδιναβία. Τώρα. Ίντερ Τούρκου. Φιλανδία, ναι, Φιλανδία. Ωραία. Λοιπόν, Μπράντον Τόμας, τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη για να είναι στην προπόνηση Τετάρτης. Ναι. Και να έχει ο Λουτσέσκου δύο επιθετικούς, τον Κούτσια και τον Μπράντον Τόμας. Πάει αυτό. Ωραία. Μπίσεσβαρ υπέγραψε το Σάββατο στο Άπελντορν, έχει και δηλώσει σήμερα. Τις παίξαμε. Και είπε χαρακτηριστικά την ατάκα την ωραία. Μου έλεγε ο Λουτσέσκου. Άντερε, τάδε. Ναι, άντερε, τάδε. Ναι. Αξιοπρεπή κύριε, υπέγραψε. Βέβαια, εγώ συνεχίζω να πιστεύω. Που τον αγαπάω τον Μπίσε, δεν το συζητάω, ότι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά. Δεν είμαι κάθετα αρνητικός με την παραμονή του όπως ήμουν με άλλους ποδοσφαιριστές. Ναι. Συνεχίζω και πιστεύω ότι τον βόλεψε που τελείωσε η προετοιμασία. Δεν ήταν τώρα για προετοιμασία ο Μπίσε. Εντάξει. Και είδε ότι υπάρχει κινητικότητα, ο Νάρεϊ, ο Σορτέλδο, ναι. έρχεται και ο άλλος. Λέει, κάτσε, μείνουμε στον Άσο. Γιατί δεν ήθελε και πολύ. Δεν ήθελε και πολύ Κώστα, να ξέρεις. Δηλαδή, μπορεί ο Λουτσέσκου να τον ήθελε και να τον θέλει σαν τρελός. Τον ήθελε ο Λουτσέσκου. Αλλά δεν είναι ναι, αλλά έτσι πως γίνανε τα πράγματα, δεν ήθελε και πολύ να ενημερωθεί ο προπονητής ότι coach, τον ξεχνάς και πάμε παρακάτω. Δεν ήθελε πολύ. Από ότι κατάλαβε ο Μπίση ότι δεν έχει πολλά περιθώρια και όχι απλά έριξε νερό στο κρασί. Έριξε κρασί στο νερό για να έρθει στον ΠΑΟ καιρός να είναι, να βοηθήσει και αυτό στην ομάδα. Πάει και ο Μπίση. Τετάρτη και αυτό στην προπόνηση. Καθώς σήμερα και αύριο η ομάδα έχει ρεπό. Για τον Άρεϊ, η κατάσταση εμένα μου θυμίζει Γιάνκο Δράκο, Βίρνα. Ναι, τώρα, τι είναι αυτά εντάξει. Που λες, ναι, Γιάνκο, πουλάμε την Giant. Ξαναπες το Βίρνα, πουλάμε την Giant. Ναι, Γιάνκο, πουλάμε την Giant. Και κάπου εκεί να μπαίνει και η Σελήνη με τον Χόχο. Αυτό μου θυμίζει. Εκφράζεται η ισοδοξία ότι επειδή υπάρχει συμφωνία με τη Φορτούνα και με τον ποδοσφαιριστή, ότι και την Τετάρτη μάλλον θα είναι και ο Νάρεϊ στην προπόνηση. Μακάρι, γιατί τον έχει πολύ ανάγκη η ομάδα. Δεν μπορεί να πορευτεί μόνο με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς μιλώντας για πρωτοκλασσά τους εξτρέμ. Ναι. Άντε να βάλω και τον Γκουαλιάτα, δύο. Δεν γίνεται έτσι. Ο Νάρεϊ θα δώσει πολλές λύσεις και το λέγαμε και την Παρασκευή με τον Γιώργο Ζαγόρο, γιατί είχε μια πορεία λογική. Στο μυαλό του προπονητή είναι ακόμα και να παίζουν μαζί ο Αντρίγια με τον Νάρεϊ. Δεν σημαίνει ότι μία θα παίζει ο ένας, αλλαγή ο δεύτερος, ή μία ο δεύτερος και αλλαγή ο πρώτος. Mm-hmm. Παρότι παίζει κυρίως δεξιά, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά ο Νάρεϊ. Το ίδιο ισχύει και για τον Αντρίγια, μπορεί να πάει και αριστερά αν το επιθυμεί ο προπονητής. Και πάμε λοιπόν στον Σορτέλδο. Λοιπόν, δύο πράγματα, και αυτά είναι εξακριβωμένα
100%. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στην Ευρώπη. Δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Έχει παίξει σε Καναδά, έχει παίξει σε Λατινική Αμερική. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάω. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία. Δεύτερον, η συμφωνία αφορά δανεισμό από την Τίγκρες. Όμως η οψιόν από ό,τι προκύπτει, ναι, ξαναλέω με απόλυτα ξεκρυβωμένο ρεπορτάζ, θα είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο γιατί δεν είναι ποσό που μπορεί να σταματήσει τον ΠΑΟΚ, ναι, εάν του αρέσει ο ποδοσφαιριστής, γιατί άμα ήταν 3, 4, 5, 6, καλή επιτυχία. Η ρήτρα θα είναι, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, οι δικές μου πληροφορίες, στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ η οψιόν αγοράς. Δανεισμός με τον ποδοσφαιριστή και τον ΠΑΟΚ να καλύπτει όλο το συμβόλαιό του που είναι στο 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που θα παίρνουν εφταψήφιο ποσό ετησίως. Απόλυτα δικαιολογημένα, καθώς από όπου και αν το ψάξεις, βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι και μαθαίνεις μόνο καλά στοιχεία πλην της ροπής που έχει Κώστα στην Dolce Vita. Όπα! Στο τέλδο. Έχει! Τι όπα, δεν έχεις τα βίντεο. Όχι. Καρδιά μου ισορρόπα. Κάτι πάρτι κι αυτός, κάτι με το αυτοκίνητο. Εντάξει, το αρέσει λίγο η καλή ζωή. Παρτάρει κιόλας, ανεβαίνουν μερικά βίντεο στο διαδίκτυο. Θα μου πεις, εσύ δεν κάνεις πάρτι ρε Κώστα. Καλά, δεν ναι, εντάξει. Σου. Δεν σε μαζεύαμε. Ο Ζαμπά. Με το Ζαμπά θα γινόταν κολλητή, νομίζω. Αν και καμιά φορά, αν βάλεις, ας πούμε, δύο τέτοιους, μπορεί και να μιλούνται. Αλλά ας πούμε ότι θα γινόταν κολλητή. Ο Ζαμπά καλά είναι, δεν ξέρουμε καν που βρίσκεται. Εγώ νομίζω κάνει τα πάντα για να μην είναι ελεύθερος, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Θα πρέπει ο μάνατζέρ του να φέρει πρόταση. Ο φίλος σου, ο Νέτο, είναι ο μάνατζέρ του. Ο Νέτο, ναι. Ο παίκτης του Άρη, ο Ντάρτσι. Ναι. Και μιλώντας για μάνατζέρ, το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, θα πρέπει λίγο ΠΑΟΚ να κάνει ένα ξεκατάρισμα με τους μάνατζερ με τους οποίους συνεργάζεται. Με ορισμένους εκ των οποίων πολλά χρόνια, παρότι σε πολλές περιπτώσεις δεν φέρθηκαν σωστά στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Γιατί, ας πούμε, κοίταξε. Πήρε ο ΠΑΟΚ το Μουρκ, εντάξει. Σωστά. Έδωσε 2 εκατομμύρια και καλό μισθό στο Μουρκ και καλό μισθό στο μάνατζερ του, τον κύριο Κουτσολιάκο. Ναι. Τώρα που ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται το Μουρκ, δεν πρέπει και ο κύριος Κουτσολιάκος να βρει μια λύση για τον πελάτη του πρωτίστως, αλλά και για τον ΠΑΟΚ σε δεύτερη φάση. Προφανώς ναι. Δηλαδή, μόνο ας πούμε στο να φέρνουμε στον ΠΑΟΚ παίκτες, να δείξουμε λίγο μια κινητικότητα στο να βολέψουμε και τους παίκτες μας, αλλά και τον ΠΑΟΚ για να αποδεσμευτεί από ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αυτό λέω εγώ, γιατί δεν προκύπτει κάτι σοβαρό ούτε για τον Μουρκ, ούτε για τον Ζαμπά, ούτε για τον Λούκας Τέιλορ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει από Τετάρτη, γιατί πρέπει οι παίκτες αυτοί να προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Σωστό. Εκτός αν πει ο παίκτης, θέλω άδεια. Αν πει ο παίκτης ότι παιδιά, εγώ είμαι εδώ, γύρισα Θεσσαλονίκη τρίτη βράδυ, τι ώρα είναι η προπόνηση. Δεν μπορείς να τον πεις, αδερφέ, για σένα δεν έχει προπόνηση. Πάνε στον ΠΑΟΚ Β. Ναι. Γιατί συν τη άλλη, που μπορεί να πει ο παίκτης, παιδιά, εγώ δεν πάω στον ΠΑΟΚ Β. Δεν υπέγραψα συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ Β. Με τον ΠΑΟΚ Α υπέγραψα. Mm-hmm. Πρέπει να του δώσεις και προπονητή που να έχει UEFA Pro Α. Δηλαδή πρέπει να του παρέχεις, ναι, προπονητή. Ναι. Κατάλαβες. Συνθήκες, ναι. Στον ΠΑΟΚ Β δεν έχουμε προπονητή ακόμα με UEFA Pro Α. Φαντάζομαι στα κοντά θα το πάρει ο Παύλο Γκαρσία, που δεν ξέρω ακόμα αν έχει υπογράψει, Κώστα. Είδες, το ξέχασα να το ψάξω λίγο. Νομίζω δεν έχει υπογράψει ακόμα το συμβόλαιό του. Θα το δούμε. Παρότι υπάρχει δεδομένη συμφωνία. Οπότε το κλείνουμε. Σήμερα, αύριο ρεπό, Τετάρτη προπόνηση. Μακάρι με 4 νέα πρόσωπα θα πω εγώ. Και Νάρε και Μπίσεσβαρ και Μπράντον Τόμας και Σοτέρδο. Παρασκευή φιλικό με τον Πανετολικό το απόγευμα και κλεισμένο των θυρών. Και άλλες 2-3 προπονήσεις, 4 για να πετάξει η ομάδα Τετάρτη για Σόφια για να παίξει την επόμενη Πέμπτη σε ένα γεμάτο γήπεδο κόντρα στη Λεύσκη. Έχασαν αυτοί. Αλλά στον ΠΑΟΚ έχουν αντιληφθεί ότι είναι μια κανονικότατη ομάδα που θα έχει ένα γεμάτο γήπεδο με 20.000 φιλάθλους. Ο λαός. Την μεθεπόμενη Πέμπτη. Με πολύ ταχύτητα στην επίθεση. Και οι Βούλγαροι που έχει Λεύσκη και οι Βραζιλιάνοι έχουν ταχύτητα. Δεν έχουν την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Αλλά 21 Ιουλίου τα πράγματα είναι πάντα πολύ ζόρικα και πολύ επικίνδυνα για κάθε ομάδα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Ωραία.
θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτά έτσι πολύ εντροχάδι και χωρίς πολλές αναλύσεις, Κώστα. Πάρα πολύ ωραία. Στέριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν με θες ακόμα ένα μισάωρο. Δεν με θες ακόμα ένα μισάωρο. Να λέγαμε κι άλλα. Όχι, όχι, γιατί, πειράζει, όχι, γιατί έχω Άρη. Θα δεις την ανάγκη μου, όχι. Έχεις Άρη, καλά. Έχω Άρη, έχω πάρει τσελεπίδι, έχω μπάσκετ, έχω αρκετά ακόμα. Τα φιλιά μου στον Πάρη, έχουμε να μιλήσουμε 10 μέρες. Σωστά και αυτό. Αγάπη μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Στέριο, θα τα ξαναπούμε. Θα σε ακούσουμε και αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να σε καλά, να σε καλά.